Γεια σας. Γυρίζουμε πάλι στα ελληνικά. Δεν έχουμε διάλειμμα από όσα ακούσατε. Ελάτε, το πάνελ το δικό μου. Εγώ είμαι ο Γιάννης Οριζόπουλος, είμαι δημοσιογράφος, Μπούσιας Μίντια. Πάρα πολλοί κόσμος με ξέρει εδώ, γνωριστήκαμε. Ε, είδα πολλούς φίλους. Τι θα πούμε εμείς εδώ. Πρώτα πρώτα θα πούμε ότι είναι χαρά μας και τιμή μας να έχουμε μαζί τον Δημήτριο Παστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Πραγματικά. Και δική μου χαρά. Τιμή μα, κύριε Υπουργέ. Μαζί λοιπόν με τον ε, Υπουργό θα και το πάνελ μας τέσσερις θα του ζητήσω, ζητήσω να συστηθούν σε λιγάκι. Έχουμε έναν μόνο ξένο ε, ομιλητή, ε, αλλά έχει όμως τα ακουστικά του. Άντωνη. Will, uh, said that uh, uh, will ask you to say a few words about yourself. Sure. Everybody. So, start yeah. from yeah. Anthony. Hello, thank you. It's great to be here. My name is Anthony Dawson. I work for ANSYS um, simulation software. Uh, I lead the technical team for ANSYS worldwide, all of the engineers that work with customers. Uh, and I've been in the industry for about 20 years and um, really believe in simulation, digital twins, uh, what it can do, and eager to talk about AI in the future. Okay, thank okay. you. Κύριο Χατζήκο, είναι από Χέρετε, Είμαι ο Βασίλη Χατζήκο, διευθύνων σύμβουλο τη Siemens ΑΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ε, θα συστηθώ <laughs> ω ο νέο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά σήμερα πιθανώ στην κουβέντα κολλάνε και κάποια από αυτά τα οποία έκανα με την προηγούμενη. Η ιδιότητά μου ω δήμαρχο Τρικαίων και πρόεδρο τη Κεντρική Ένωση των Δήμων, νομίζω υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα και για τα δύο. Οπότε χαρά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καμιά <laughs> μα. Ε, ονομάζομαι Τηλέμαχος Ματιάκης, ε, είμαι τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία Καινοτόμ. Να πω και δύο λόγια για την Καινοτόμ, γιατί δεν είμαστε τόσο μεγάλοι ο... σώοι. Είναι καινοτομική Έτσι πρώτα απ' όλα. Είναι καινοτομική πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά. Ξεκινήσαμε το... Είμαστε τώρα κοντά, λίγο, μάλλον λίγο παραπάνω από τα 9 χρόνια και ο τομέας που ασχολούμαστε είναι η ανάπτυξη των ενσωματωμένων συστημάτων με επίκεντρο την αυτοκινητοβιομηχανία. Ενσωματωμένα συστήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, λοιπόν, υπόθηκαν πολλά για τα chips Εμεί είμαστε ένα επίπεδο πιο πάνω. Χρησιμοποιούμε τα chips για να υλοποιήσουμε εφαρμογέ που θα μπουν στο αυτοκίνητο. Να υλοποιήσουμε δηλαδή κάποια επιπλέον πράγματα, έτσι ώστε το τσιπάκι να μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του για να υλοποιήσει μια εφαρμογή στο αυτοκίνητο. Mm -hmm. Mm -hmm. And last but not least, τελευταίο αλόγιο λίγιστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλου. Το όνομά μου είναι Κουφοκότσιο Νίκο. Και έχω τη χαρά να οδηγώ την Αθηναϊκή Ζητοπία, την εφοδιαστική αλυσίδα και τα δύο δηλαδή, στο ταξίδι του για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ψηφιακό μετασχηματισμό. Πάμε Ευχαριστώ. για Ιντερνετ 40 δηλαδή, από ό,τι καταλάβατε. Θα μα τα πει σε λιγάκι. Λοιπόν, ε, τώρα τι, ποιο είναι το θέμα μα, Το θέμα μα είναι το Mastering Complexity with AI and Digital Twins. Πού? Για την καινοτομία στη βιομηχανία. Έτσι. AI τώρα εντάξει, καθημερινό, μέσα στη ζωή μα, μέρο μα. Και ο Υπουργό έχει να μα πει πολλά πάνω σε αυτό το πράγμα, Γιατί μπήκε και στο δημόσιο τομέα η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ε, όντω ε, νομίζω πω πλέον φοβάμαι πω όλα τα συνέδρια που θα έχουμε ή έχουμε από εδώ και πέρα θα είναι κάτι και AI. Προφανώ μπορεί να είναι digital twin και AI, θα είναι ξέρω εγώ, microchip και AI. Ε, φοβάμαι ότι θα είναι ας πούμε και μαγειρική και AI. Ε, οτιδήποτε είναι με AI. Και όχι τυχαία, διότι πλέον είναι τέτοια η ραχδαιότητα, τέτοια η ταχύτητα. Με την οποία μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μα, που εκ των πραγμάτων προσπαθούμε όλοι μα να ενώσουμε δυνάμει, γνώσει, φαντασία για να δούμε πού πάμε. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι καινούριο. Τι ήταν αυτό το οποίο όμω την έφερε τον τελευταίο χρόνο τόσο έντονα, Γιατί ξαφνικά άρχισαμε όλοι να μιλάμε για το AI, Θεωρώ πω ο καταλήτη ήταν στην ουσία το ChatGPT. Εδώ και ένα χρόνο και περίπου δύο εβδομάδε μπήκε ένα μοντέλο στη ζωή μα και ξαφνικά είδαμε. Πόσο ευφυή μπορεί να είναι η τεχνολογία ή πόσο κοντά στη δική μα ευφυα, την ανθρώπινη ευφυα μπορεί να είναι μια τεχνολογία. Και από τότε τα πράγματα άρχισαν να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη προφανώ αλλάζει τι ζωέ μα σε όλου του κλάδου. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον δεν είναι αντικείμενο τη σημερινή κουβέντα, αλλά έχει να κάνει με το πώ νομοθετούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ πέρα η Ευρώπη έκανε ένα τεράστιο βήμα και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή την του κουβέντα, η Ελλάδα ήταν παρούσα και είπε την άποψή τη. Και τελικά το κείμενο το οποίο πλέον προτάχθηκε για το AA Act είναι κοντά σε αυτά τα οποία και η Ελλάδα. Πίστευε δηλαδή όχι οριζόντιες απαγορεύσει, όχι οριζόντιοι κίνδυνοι, αλλά να έχουμε την εκτίμηση τουλάχιστον για τα high risk μοντέλα, Τεχνολογία, ναι, άνθρωπο πάνω απ' όλα, τεχνολογία ω εργαλείο του ανθρώπου, αλλά όχι στην ουσία πνίξιμο τη τεχνολογία ή οριζόντιε απαγορεύσει. Πάμε λίγο όμω να δούμε πιο τεχνολογικά θέματα. Για παράδειγμα, τι κάνει σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο βήμα θεωρώ πω έγινε με την επιτροπή την οποία ο Πρωθυπουργό συνέστησε. Επιτροπή με ανθρώπου οι οποίοι έχουν αποδείξει ήδη το τι γνωρίζουν, το τι μπορούν να κάνουν στη δουλειά του με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μα καθοδηγήσουν στα επόμενα βήματα στο πώ θα μπορέσουμε να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη στο δημόσιο, εκεί που πραγματικά σήμερα υπάρχουν δεδομένα και μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να παράξει αποτέλεσμα. Παράλληλα, κάνουμε και κάτι ακόμη. Ε, η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε οι οποίε πάει, πάει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι τη ψηφιακή διακυβέρνηση και ότι αυτό ακόμα δεν αποτυπώνεται στου δείκτε, στον πάλι ποτέ Παρ' όλα αυτά, νομίζω πω το βλέπουμε στην καθημερινότητά μα. Σήμερα στο gov.gr την επίσημη ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, έχουμε ψηφιοποιήσει 1607, εκτό αν ψηφιοποιήθηκε ακόμα καμία από χθε μέχρι στιγμή. Νομίζω 10 φτάσαμε. Φτάσαμε 10, 10. το έχασα. <laughs> 1610 λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη, ε, ψηφιακέ υπηρεσίε, ενώ στο μήτο, στην πύλη των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, έχουμε 3.270 και εδώ πέρα ισχύει το ίδιο, εκτό yeah. αν πέρασαν και κάποια ακόμα, διαδικασίε του ελληνικού δημοσίου. Ο ελληνικό πολίτη πλέον έχει αρχίσει να μαθαίνει, αρχί... αρχίσει να ηθίζεται στο cav.gr και ψάχνει να βρει καινούργιε υπηρεσίε. Και του αρέσει που ζει σε μια χώρα, η οποία δείχνει όχι απλά να κινείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά να ηγείται του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ε, το πρόβλημα που θα είχε ο πολίτη πιθανώ ήταν στο να βρει αυτό το οποίο ψάχνει. Ήταν να το βρει μέσα στο gav.gr με το search που έχει. Για παράδειγμα, το γνήσιο υπογραφή, που είναι μια πολύ διαδεδομένη α, υπηρεσία, δεν αναφέρεται ω τέτοια στο gav.gr, οπότε ήθελε λίγο τέχνη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το my.gov, το my.ai, να βοηθήσει τον πολίτη να ταξιδέψει μέσα σε αυτέ τι υπηρεσίε και να φτάσει γρήγορα στον προορισμό του, δηλαδή σε φυσική γλώσσα, να γράψει την αυτό το οποίο θέλει και να καθοδηγηθεί μέσα από την βάση η οποία έχει φιντάρει, έχει τροφοδοτήσει το MyGov σε αυτό το οποίο θέλει. Πιθανώ να μην το βρει, γιατί η αλήθεια είναι πω mm -hmm. σήμερα κλείνουμε περίπου δύο ημέρε λειτουργία. Έχουμε δεχτεί περίπου 60.000 ερωτήματα πολιτών. Είναι τεράστιο το νούμερο για μια νέα εφαρμογή. 36 ώρε τώρα μιλάμε. Πεντέξι ώρε. Πολλά από αυτά είναι πού θα βρω ωραίο σουβλάκι, πού θα φάω πιτόγυρο. Τώρα αλλά ναι. τα περισσότερα έχουν να κάνουν με πραγματικά διαδικασίε, οι οποίε δεν είναι απλέ διαδικασίε του στυλ. Πώ θα βγάλω τη νέα μου ταυτότητα, κάτι το οποίο είναι προφανέ και θα το έβρισκε πιθανώ και μόνο σου. Αλλά συνδυαστικέ, ότι έχω αυτή την ηλικία, έχω αυτά τα εισοδήματα, αν μπορώ να κάνω αυτό, ή σήμερα, αν μπορώ τη μέρα που διανύουμε, να κάνω αίτηση για το Youth Pass, ένα βάουτσερ που δίνεται σε παιδιά 18 και 19 ετών. Άρα, αρχίζουμε πλέον και λύνουμε τον, τον μύτο των διαδικασιών και βάζουμε τη χώρα πλέον σε κάτι στο οποίο στην Ευρώπη τουλάχιστον, πλην τη Πορτογαλία, που είδα μία υλοποίηση, δεν έχει περπατήσει. Είναι μόνο η αρχή, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο. Ένα ίσα είναι το τελείω απλοϊκό. Τεχνή νοημοσύνη πλέον στα δεδομένα μα, στο πώ θα καθαρίσουμε μητρώα, στην υγεία, στη συνταγογράφηση και πώ θα καταφέρουμε πλέον να τρέξουμε πίσω και να δούμε τι ίσχυσε μέχρι σήμερα σε αυτά τα εκατομμύρια συνταγογραφήσεων, στη δικαιοσύνη. Mm -hmm. Και εδώ ανοίγει ένα κεφάλαιο δικαιοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη. Mm -hmm. Οπα, προφανώ εσύ συζητάμε ότι θα έρθει ένα μηχάνημα να έναν άνθρωπο, αλλά πόσο μπορεί το AI να βοηθήσει του δικαστέ να τρέξουν πίσω, μια και τώρα ψηφιοποιούμε όλα τα πρακτικά, ψηφιοποιούμε όλη την δικογραφία, πώ θα βοηθήσει την τεχνητή νοημοσύνη αν δικαστή να έχει όλα τα στοιχεία που θέλει για να πάρει αυτό και μόνο αυτό την απόφαση που πρέπει. Λοιπόν, το τοπίο αλλάζει άρθιν. Εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα επόμενα, δεν θα πω χρόνια, αλλά μόνο αν νομίζει κανεί πω μπορεί από τώρα να μα πει σε δύο-τρία χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τουλάχιστον για το 2024 θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά που θα έχει η AI, θα έχει cyber security, γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε προφανώ και έχουν σχέση με το πόσο ασφαλεί είμαστε σε όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Σε λίγε μέρε βγαίνει σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον νέο Οργανισμό Κυβερνοασφάλεια, ο οποίο ετοιμάζει τη χώρα για την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία NIS 2. Καλό θα είναι να είμαστε έτοιμοι και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το έδαφο έτσι ώστε η ενσωμάτωση να γίνει ομαλά. Και βέβαια νέε υποδομέ, γιατί όσα κάνουμε σε έναν καινούριο διασυνδεδεμένο κόσμο θέλουν υποδομέ. Με τον κ. Σκορδάτα λέμε κάθε τόσο, προκειμένου να έχουμε και όλη αυτή την ευρωπαϊκή βοήθεια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα δίκτυα τα οποία θα υποστηρίξουν όλο αυτό τον όγκο των δεδομένων που έρχεται και ο οποίο θα αποθηκευτεί φυσικά στα United Data Center και στον υπερπολίστη Δέδαλο, ο οποίο επίση με την κοινή προσπάθεια, σε μερικέ μέρε βγαίνει στον αέρα, βγαίνουν τα τέτοια δημοκράτη στον αέρα για να πάρουμε feedback από την αγορά και να προχωρήσουμε άμεσα στα έργα μα. Αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή. Και σε ιστορικό σημείο, στο Λαβρίο, έτσι. Στο Λαβρίο, σε ένα ιστορικό κτίριο έτσι. φτιαγμένο από τον Άιφελ, στο τεχνολογικό πάρκο ε, του Πολυτεχνείου. Εκεί δημιουργείται λοιπόν ένα πρώτο ισχυρό hub, όπω μα έλεγε ο κύριο Βιόλα, ένα εργοστάσιο τεχνητή ε, ε, νοημοσύνη μαζί με τα data center και όλο το οικοσύστημα το οποίο θα κτιστεί γύρω. Έτσι. Είναι, στο, στο παλιό εργοστάσιο τη ΔΕΗ. Ακριβώς. Που τροφοδοτούσε με ρεύμα τη, το, όλο το συγκρότημα του εργοστασιακού. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν τώρα. Ε, να, ωραία, αυτή είναι η πολιτική, η κυβερνητική, η στρατηγική μα και όλα αυτά που φαντάζομαι ότι είναι τελείω agile πολιτική, διότι δεν ξέρουμε και τι μα ξημερώνει. Έτσι, κατα... Στην βιομηχανία, τι κάνουμε. Στη βιομηχανία Για να ή στην επιχειρηματικότητα, ναι. θα σα έλεγα, ναι, γιατί γενικότερα. εκεί πέρα εμεί μπορούμε να έρθουμε ω mm -hmm. Υπουργείο να βοηθήσουμε και ναι. το κάναμε, ναι, ναι. τρέχουν τα προγράμματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού. Okay. Και αφορά μικρομεσαίε αλλά και λίγο μεγαλύτερε επιχειρήσει. Τρία προγράμματα. Mm -hmm. Το ένα έχει να κάνει με απόκτηση κάποιων βασικών πακέτων mm -hmm. για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Mm -hmm. Το πρόγραμμα πήγε καλά, αλλά δεν βρήκαμε τον αριθμό των επιχειρήσεων που θέλαμε. Mm -hmm. Δηλαδή, από τα 135, αν καλά, εκατομμύρια του προγράμματο, δόθηκαν κουπόνια για τα περίπου 62 εκατομμύρια. Δεύτερο πρόγραμμα πλέον για μεγαλύτερε επιχειρήσει, οι οποίε θα δουλέψουν και ω θερμοκοιπίδε. Εκεί πέρα, 367 επιχειρήσει θα μοιραστούν 145 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν αυτέ πλέον να προετοιμάσουν όλο το οικοσύστημα γύρω του, προκειμένου να μπουν στην επόμενη μέρα της, α, του ψηφιακού ενσυματισμού. Τρίτο πρόγραμμα, ηλεκτρονικέ πληρωμέ. Εδώ πέρα πρέπει να το τρέξουμε λίγο παραπάνω. Μετά τι γιορτέ δεν είναι καλή περίοδο τώρα για, το, για την επιχειρηματικότητα να έρθουμε και να αλλάξουμε mm -hmm. συστήματα τιμολόγηση. Και βέβαια έρχονται και άλλα συστήματα προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού mm -hmm. για mm -hmm. μεγαλύτερε mm -hmm. επιχειρήσει. Mm -hmm. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και εργαλείο, διότι. Δεν μπορεί να έχει μόνο κάποιε μεγάλε επιχειρήσει, ορόσημο και από κάτω. Το κενό ανάμεσα σε αυτέ και στη, yes. στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να είναι τεράστιο. Πρέπει στην ουσία να ανεβάσουμε ένα κλικ πιο πάνω. Που έτσι κι αλλιώ η μικρομεσαία είναι το 90 τόσο το 100. Άρα η ραχοκοκαλιά στο Backbone. Μάλιστα. Να πάμε να ακούσουμε και του συναδέρφου. Άντωνη. Tell us More about. What's the, ai and digital greens where is the industry today sure and what do you have to say about greece also sure sure <laughs> well so first with the industry i come at it uh, from the software perspective a software company and uh, we're very excited about ai i think that in our industry there's three main pillars of uh, how ai will impact <clears throat> our company so number one you mentioned the minister mentioned chat gpt so, that I think will have the most immediate impact because I think that software companies the world over are going to revolutionize the way in which they interact with their customers. Uh, many companies, including ours, are going to put out uh, assistance to help mm -hmm. you use software more efficiently, easier, get help, and it will really change the way that uh, support is provided with regards to software. Uh, two is helping develop software easier. The GPT tools are incredible at helping developers uh, write code more efficiently. But that has a lot to do with the comfort level of different companies. How comfortable are you um, as a software company allowing your developers to use AI when writing code? To me, that is the big question. Mm -hmm. uh, I personally believe that companies that are more comfortable with that will be able to go faster but perhaps with some risk um, the third is of course the ai impact on products themselves will we have products on the market and software that utilize ai in new ways um, those are the pillars uh, you know we see um, we, we see the actually the need for a lot more people in our company than uh, than, than fewer at this time and i don't necessarily I don't necessarily see in the short term AI reducing that because we have a lot to build. Uh, we're investing heavily in Greece. Um, Greece is uh, the fastest growing region of the world for us from a headcount perspective, uh, and a lot of those people are helping us with exactly those problems, and it's uh, it's been great so far. Of course, ultimately, what we produce uh, comes to the other kind of the other aspect of this, which is digital twin type technology, um, and those are. Uh, you know, uh, uh, that is changing the world. The vision for our industry 25 years ago was having digital twin like simulations, digital twin like models impacting all of product design and product development. A lot of people were very skeptical that that could happen. Uh, but now, <clears throat> 20, 25 years later, that's a reality. The next frontier for digital twins is impacting everybody, mm -hmm. consumers. Regular people, you mentioned all the people coming. The minister mentioned all the people on the website. We want everybody to be able to benefit from uh, from simulation type technology, and I see that as the frontier that AI will help us get to uh, with digital twins everywhere behind the scenes of assets, uh, and even um, mm. if you want to place Wi-Fi routers in this room efficiently, okay. uh, you know, okay. digital twins can help with that. Yeah, yeah. everywhere. Ναι, νομίζω είναι, τα μηνύματα είναι αρκετά δυνατά. Δηλαδή, ξεκινώντα από τον κύριο Υπουργό, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη του AI πάει, πάει πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε φτάσει το, το κράτο να προσπερνάει αρκετά και τον ιδιωτικό τομέα. Τα κατάφερε λόγω τη πανδημία. καταλήγει τη πανδημία. Έτσι, είναι... δερόφα, Αυτό, ναι. αυτό ξέρετε, σα διακόπτω ότι το ένιωθα και με την ιδιότητα. <σοίλον> Ο Δήμαρχο <σοίλον> στην αρχή, στα τρίκαλα κάναμε πράγματα γρήγορα και το κράτο ήταν πολύ πίσω. Ναι. <σοίλον> 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 και ξαφνικά, μέσα στην πανδημία, βάζει, κατεβάζει ταχύτητα το κράτο, πάει πιο γρήγορα, προσπερνά και η αλήθεια είναι πω αυτή την πρωτοπορία θέλουμε να την κρατήσουμε. Ακριβώ. Yeah. Από την άλλη, είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή digital twin και πόσο είναι το impact στην αγορά. Yeah, δεν είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα να δώσω λίγο μια οπτική του τι γίνεται έξω και το τι έχουμε στην Ελλάδα. Έξω, yeah, πραγματικά, yeah. μια βιομηχανία που θέλει να επενδύσει σε ένα νέο εργοστάσιο ξεκινάει από το digital twin, ξεκινάει mm -hmm. από το plant simulation, ξεκινάει από έννοιε και επενδύει σε σχεδιασμού οι οποίοι εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ακόμα τόσο έντονοι. Ε, okay. Έχουμε να κάνουμε τα κτίρια. Τα κτίρια πλέον το πώς σχεδιάζονται, το πώς, με το BIM, με, με εργαλεία τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά, τα οποία σου δίνουν ένα perspective του ψηφιακού κόσμου, όντω με πολύ μεγάλη ακρίβεια του πραγματικού κόσμου. Mm -hmm. Άρα, τι μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνει τα simulation με πολύ μεγάλη ακρίβεια, μπορεί να βελτιώσει το performance, μπορεί να βελτιώσει το ενεργειακό σου αποτύπωμα, μπορεί να δει το plant simulation και πραγματικά που έχει τα bottleneck και πώ μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Αυτά και για μας προσωπικά εδώ στην Ελλάδα ήταν έννοιες οι οποίες <Και> ειδικά στη βιομηχανία που είναι και κρίσιμη τομή, στην αρχή ακουγόντουσαν λίγο παράτερα. Λίγο είναι ο, ονειρικά <Και> να έρθει κάποιο και, και να σου πει ρε εσύ μην την κάνει τη γραμμή σου έτσι, αλλά να φτιάξουμε ένα ψηφιακό δίδυμο να δούμε πραγματικά πώς συμπεριφέρονται τα υγρά, <Και> ε, τι αυτοματισμούς χρειάζεσαι, τι ενέργεια θα καταναλώσεις και μετά να προχωρήσει να κατεβεί στον αναπτυξιακό, να πάρει την επιδότηση κτλ. Ε, νομίζω ότι βήμα-βήμα προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι θέμα κουλτούρα περισσότερο. Προφανώ είναι Έτσι, θέμα ναι, ναι. κουλτούρα, είναι θέμα εκπαίδευση των ναι, ναι, ναι. ανθρώπων και είναι και ε, χρέο εμά των τεχνολογικών εταιριών να φέρουμε πιο απτά αυτά τα, τα στοιχεία στην ελληνική αγορά. Και αυτό είναι ένα στόχο δικό μα που έχουμε για το επόμενο διάστημα. Mm -hmm. Βοηθούν πάρα πολύ τα χρηματοδοτικά mm -hmm. εργαλεία, αλλά με μικρή απήχηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, επιβεβαιώνω πάρα πολύ ότι. Ενώ υπάρχουν μεγάλα πακέτα, οι ίδιε εταιρείε προτιμούν να μην τα απορροφήσουν είτε γιατί δεν είναι τόσο ελκυστικά είτε γιατί δεν είναι έτοιμε ακόμα να τα απορροφήσουν. Εννοείται από πλευρά υποδομών δικών του ή. Ακριβώ των επενδύσεων, Έτσι, έχουν... στη λογική ότι yeah. πρέπει πραγματικά να κάνουν νέε επενδύσει, έχουν το πρόβλημα yeah. του κόσμου, έχουν το πρόβλημα τη παραγωγή που είναι full περισσότερε. Είναι έννοιε οι οποίε πρέπει να βρει κάπου την ισορροπία για να μπορεί yeah. να τα, yeah. τα δώσει. Βέβαια, εμεί ω Siemens εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι σταδιακά μπαίνουν αυτέ οι τεχνολογίε mm. μέσα mm. και εμεί οι ίδιοι mm. δημιουργούμε τις, τα, τα competence και τι ομάδε μαζί με του συνεργάτε. Γιατί άκουσα στην προηγούμενη κουβέντα ότι να επενδύσουμε σε 6.000 κόσμο δεν είναι εύκολε yeah, και, yeah. και, και τα, τα νούμερα είναι τεράστια για εμά στην Ελλάδα. Το να φτιάξει όμω ελληνικέ εταιρείε που να έχουν την τεχνογνωσία και ένα οικοσύστημα συνεργατών οι οποίοι μπορεί όχι μόνο να την υλοποιήσουν στην Ελλάδα αλλά να βγουν και έξω mm -hmm. είναι ένα στίχημα το οποίο είναι πιο εφικτό, αν ναι. να το σκεφτούμε. Είτε, είτε σε επίπεδο startup είτε σε επίπεδο ελληνικών εταιρεών που παίρνοντα αυτή την τεχνολογία και τεχνογνωσία, θα μπορέσουν να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικέ και να κάνουν. Έτσι, έτσι. Άρα, αυτό είναι το στοίχημα και για μα. Βλέπουμε ότι σταδιακά υλοποιούμε και είμαστε ε, πραγματικά σε θέση να πούμε ότι υπάρχουν έργα αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν όλε αυτέ τι τεχνολογίε. Και προφανώ, όσο έρχεται και το AI, θα δούμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά ε, ε, τρομερά όσον αφορά και την ταχύτητα και την επίδραση που θα έχουν σε αυτέ τι εταιρείε. Ναι. Προσωπικά, έχω εδώ και μια εβδομάδα που χρησιμοποιώ το Copilot pilot και μου αλλάξει τις τελευταίες πέντε μέρες <laughs> πώς πηγαίνω στο γραφείο. Ο <laughs> ε, Siemens έχουμε κάνει ένα global partner με την Microsoft, οπότε mm. φέρνουμε το industrial co-pilot, το οποίο και αυτό θα είναι ένα πολύ mm. μεγάλο revolutionary στην αγορά και θα δούμε πράγματα τεχνολογικά τα οποία πραγματικά <laughs> θα, θα πρέπει <laughs> να έχουν impact και στην Ελλάδα. <laughs> Αυτός Μάλιστα. είναι ο στόχος. Ωραία. Κύριε Ματιάκη, ε... Η Canotom είναι μια εταιρεία που θα έλεγα, εντάξει, όχι startup, αλλά μικρομεσαία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα τουλάχιστον. Μικρομεσαία, αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στα λίγο περισσότερο, μάλλον από 200 άτομα. Μάλιστα. Έξω από τη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά. Όχι, είμαστε μέσα στη Θεσσαλονίκη, Μέντε. στην Καλαμαριά συγκεκριμένα, στην, ανατολική περιοχή δηλαδή τη της, της πόλη. Ωραία. Και εκεί πέρα, τι γίνεται με τα Digital Twins, γιατί στο, στο... στο... αυτοκίνητο, βιομηχανία, το πω σωστά, στην αυτοκίνητο, ε, ε, γίνεται ένα κακό χαμό. Διότι... Γλιτώνουν πάρα πολλά χρησιμοποιώντα, αξιοποιώντα τα digital vins. ναι; Στην αυτοκινητοβιομηχανία, ο όρο σαν digital twin μπορεί να είναι λίγο πιο νέο, αλλά η ιδέα του να χρησιμοποιούμε μοντέλα Τι για λες, την ναι. ανάπτυξη και... και για το testing των αυτοκινήτων, mm -hmm. είτε πριν υπάρχει το πρωτότυπο, είτε και αφού υπάρχει πρωτότυπο, είναι κάτι που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, πολύ όρημο, που συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώ. Ναι. Έχουμε πιο ακριβείς και πιο πολύπλοκες προσωμιώσεις. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε και εμείς σαν εταιρεία πάρα πολύ και μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Mm -hmm. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε αναπτύσσουμε μπορούμε, πρώτα απ όλα να το, μπορούμε να το τεστάρουμε σε ένα digital twin, σε ένα hardware in the loop σύστημα, όπως τα λέμε εμείς, που είναι ένα hardware μέσα στο οποίο τρέχει mm -hmm. το μοντέλο της προσωμίωσης. Mm -hmm. Γι' αυτό και μα δίνει τη δυνατότητα να χρειαζόμαστε λιγότερα πρωτότυπο αυτοκίνητα για να τεστάρουμε και ειδικά εμεί, σαν μεσαία εταιρεία, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν μεγάλο στόλο αυτοκινήτων για να μπορούμε να κάνουμε τι δοκιμέ, πραγματικά μα λύνει τα χέρια και μα δίνει ναι. τη δυνατότητα να αναλάβουμε έργα και να μπορούμε να, να τεστάρουμε αυτά που κάνουμε σε προσωμείωση. Από εκεί και πέρα, η προσωμείωση. Προσομοιώσεις... Πείτε μα μερικού πελάτε. Πελάτε είναι. Ε, πελάτε, όχι, δεν, δεν, χρειά... Οι πελάτε σε αυτή τη στιγμή είναι εταιρείε που δεν είναι τόσο γνωστέ γιατί δεν είναι απευθεία οι αυτοκινητοβιομηχανίε. Είναι αυτό που λέμε, παροχ... εταιρείε που κατασκευάζουν τα ηλεκτρονικά των αυτοκινήτων. Τα, τα, οποία... τα οποία παίρνει ο ΙΕΜ, ο αυτοκινητοβιομηχανό και τα ενσωματώνει τελικά στο αυτοκίνητο. Ο μεγαλύτερο μα πελάτη είναι η Vitesco Technologies που είναι κομμάτι τη Continental. Η Continental είναι πιο γνωστή στον τομέα που αποσχίστηκε και το κομμάτι που ασχολείται με το powertrain, δηλαδή με το σύστημα μετάδοση κίνηση, ε, ηλεκτρονικά για κινητήρε και κυβότια ταχυτήτων, ε, Magna Powertrain με πολύ μεγάλη καναδέζικη εταιρεία. Η δική μα συνεργασία βρίσκεται με το Powertrain κομμάτι στην Αυστρία και άλλε μικρότερε όπως ε, Hofer Powertrain. Ε, Cognizant, δεν είναι τόσο γνωστέ εταιρείε γιατί δεν είναι B2B εταιρείε. Ναι, ακριβώς. Θυμήστε μου, το 17 ή το 18 τα ηλεκτρονικά μέρη γίνανε περισσότερα από τα μηχανικά στα αυτοκίνητα. Θα σα γελάσω, δεν το, δεν το γνωρίζω. Κάπου Άκριβο εκεί σαν, θυμάμαι λοιπόν. Σαν κόστος... Πλέον ήταν περισσότερα τα ηλεκτρονικά. Και πιο σημαντικά και πιο ακριβά βέβαια. Η, α, η αλήθεια λοιπόν, είναι ότι ναι. πλέον, όπω υπόθηκε ήδη, το αυτοκίνητο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Ναι. Τώρα αρχίζει ναι. να αποκτάει και, ναι. και νοημοσύνη. Σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο υπάρχουν δεκάδε ηλεκτρονικέ συσκευέ, ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι όπω το λέμε, ναι. που ελέγχουν και αυτοματοποιούν οποιαδήποτε διαδικασία. Μες με το... αυτόνομα παίζετε. Με αυτόνομα δεν έχουμε ακόμα κάποια μεγάλη συνεργασία. Είχαμε στο παρελθόν κάποια, κάποια μικρή. Στρατηγικά είναι στόχος για μας να, μπορούμε να, να μπορέσουμε να μπούμε στο αυτόνομο mm -hmm. αυτοκίνητο. Mm -hmm. Ο τομέας που εξειδικευόμαστε, όπως είπα, είναι το, το powertrain. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια με κάποιες κινήσεις που κάνουμε θα καταφέρουμε να, να αποκτήσουμε και ένα footprint στο, στο αυτόνομο όχημα. Τώρα, ε, κόσμο βρίσκεται, για να το δου, έρθουμε πάλι στο ε, καυτό θέμα. Ποιο βρίσκει, έλατε. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε το... πριν από 9 χρόνια. Μέσα σε 9 χρόνια από δύο άτομα που ξεκινήσαμε την εταιρεία, φτάσαμε τα 200. Οπότε Είστε ήταν... συνειδητή, δηλαδή. Ναι, Ένας ναι. ένα από του συνειδητέ. Ήταν... Δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν βρίσκουμε πρώτα απ' όλα. Ναι. Από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη που το οικοσύστημα είναι πολύ φρέσκο και δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να βρούμε έμπειρους μηχανικούς. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε καταφέρει να αποκτήσουμε θεωρώ ένα καλό όνομα και να μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ καλούς νέους μηχανικούς από τα πανεπιστήμια που είναι αρκετά και βγάζουν πολύ αξιόλογο εργατικό δυναμικό. Mm -hmm. Και αυτό ήταν και ο λόγο που, μάλλον ένα από του λόγου που καταφέραμε να μεγαλώσουμε αυτά τα χρόνια και να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσαμε και εμεί να έχουμε φτάσει σήμερα στα 200 άτομα. Από την άλλη, αν μιλάμε για έμπειρου ανθρώπου από την αυτοκινητοβιομηχανία που θα μα βοηθήσουν να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, να, να, να μπούμε ενδεχομένω σε καινούριου τομεί όπω το. Το αυτονομό όχημα. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι ξεκινήσαμε το κομμάτι του powertrain, τις δικές μας εμπειρίες μεταφέραμε και όπω έτσι ξεκινήσαμε. Ε, στο να βρούμε έμπειρους ανθρώπους ε, γενικά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο yeah. και θεωρώ ότι από ό,τι μιλάω και με άλλους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη παντού είναι δύσκολο. Εξειδικευμένο mm -hmm. προσωπικό δηλαδή δεν υπάρχει εύκολα. Στη Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο Καλύτερο. και πόσο μάλλον στην αυτοκινητοβιομηχανία που ουσιαστικά η μοναδική εταιρεία που ασχολείται με αυτό το τομέα είμαστε εμεί. Εσεί. Ναι. Τώρα σα ήρθαν και στη Θεσσαλονίκη μεγάλα hubs. Ήρθαν μεγάλα hubs. Καλό ναι. Που σίγουρα είναι καλό το να φτιαχτεί ένα οικοσύστημα σε ένα βάθο χρόνου είναι κάτι που θα μα βοηθήσει όλου. Αλλά και πάλι εμεί είμαστε λίγο παραδίπλα. Όλα τα μεγάλα hubs που έρχονται πηγαίνουν πιο καθαρά προ το κομμάτι τη πληροφορική. Ναι. Και δεν ακουμπάνε τόσο ούτε θέματα αυτοκινήτου, ούτε ενσωματωμένων συστημάτων που πηγαίνουν στην, στην μικροελεκτρονική. Ναι, ναι, Μάλιστα, μάλιστα, Στην υγειά μα, λοιπόν, τι γίνεται με την ιστορία τώρα. Για ε, νομίζω ότι εκτό από την πολύ καλή σύνθεση του πάνελ, έχουμε και καλό flow. Γιατί από software, integrators <συλίες> και <Δείτε>. λύσει <συλίες> ναι. φτάσαμε στο τελικό <συλίες> αποδέκτη. έτσι. δηλαδή, μια βιομηχανία. Αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Μετά έξω. Επιφυλασσόμεθα, εκφυλασσόμεθα. Οπότε, να πω εδώ ότι εμείς βρισκόμαστε σε μια καλή θέση. Δεν μπορεί κάποια βιομηχανία να προχωρήσει αυτή τη στιγμή χωρίς τεχνολογία. Και ναι, το AI και το Digital Twin είναι έννοιες οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο ίσως να μπουν σε ένα νέο εργοστάσιο, αλλά φανταστείτε ένα εργοστάσιο 35 χρόνων με ανθρώπους οι οποίοι έχουν 35 χρόνια εμπειρία να πρέπει να τους πα στην άλλη μεριά και να πρέπει να δουλέψουν mm. με, με, AI και digital twin. Η μετάβαση δηλαδή η δεν, είναι, μετάβαση τόσο δεν είναι τόσο εύκολη για πολλού λόγου. Ένα είναι θέμα νοοτροπία. το θετικό είναι ότι έχουμε λύσει και έχουμε και λύσει από πάρα πολύ καλέ ελληνικέ εταιρείε. Mm -hmm. Όπω για παράδειγμα η Centaur, η οποία έχει ένα σύστημα με AI και αλγόριθμου. Ε, μπορεί με, πάρα πολύ, με σχετικά, με σχετικά απλές μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, και η διοξιδίου του άνθρακα να έχει τεράστιο όφελο για την αθηναϊκή ζωοποιία, mm -hmm. ώστε να δώσει ένα best before στο κρυθάρι. Mm -hmm. Δηλαδή, mm -hmm. να μας μπορεί να μας πει πότε αυτό το... είναι μεγάλο πρόβλημα για εσάς. Φανταστείτε ένα σιλό το οποίο έχει mm -hmm. εκατοντάδες εκατοντάδε τόνου. Mm -hmm. Αν αυτό το κρυθάρι δεν είναι μετά χάθηκε. Είναι... Πάει το σιλό, το χάσες. Πάει, mm -hmm. το σιλό, έτσι. Mm -hmm. Οπότε είναι πολύ θετικό που βρίσκουμε λύσει που μπορούν να μα βοηθήσουν. Mm -hmm. Πρακτικά έχουν νόημα αποτέλεσμα και, και λεφτά. Ε, συνεργασία που έχουμε με την Wings, η οποία στο κομμάτι του efficiency mm -hmm. ε, και τη ενέργεια χρησιμοποιεί ψηφιακό δίδυμο για του mm -hmm. λεβητέ, ε, για, το, για το σύστημα που έχουμε για το διοξείδιο του άνθρακα, να μπορέσει να μα βρει τη βέλτιστη λύση. Να σημειώσω εδώ ότι εμεί λόγω μεγέθου δεν μπορούμε να πάμε στα, στους τοπικούς μηχανισμούς έτσι, ε, χρηματοδότηση και πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm -hmm. Είμαστε δηλαδή σε Horizon. Mm -hmm. ε, μακάρι να γίνει περισσότερο γνωστό σε ελληνικές εταιρείες αυτό το Horizon και να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν ε, τα εργαλεία αυτά που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, μέσα από αυτό, δηλαδή από Digital Twin και, τι ε, και τις λύσεις που μας προτείνει το σύστημα μπορούμε να είμαστε πιο ευθύσεις, πιο αποδοτικοί στην ενέργεια που χρησιμοποιούμε mm -hmm. και αυτό προφανώς μεταφράζεται και σε λεφτά. Το ευτύχημα είναι ότι η Αθηναϊκή οποία είναι κομμάτι τη Χάινικεν. Mm -hmm. Οπότε αυτέ οι εταιρείε, οι ελληνικέ, που δοκιμάζουν λύσει σε εμά, έχουν ένα βήμα δυνητικά, εάν όλα πάνε καλά, και προ τα έξω, προ τα υπόλοιπα εργοστάσια τη Χάινικεν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, οι κέντροι αυτή τη στιγμή βοηθάνε εσά και θα βοηθήσουν μελλοντικά και του έξω, και του εαυτού του να μεγαλώσουν. Καλά, λένε, το, έτσι, ναι. Ναι, πολύ πλήρη. Φυσικά, ε? φυσικά ε? Και, ναι. τις, και τις έξω εταιρείε και, και, και τα έξω εργοστάσια. Έχετε έτσι. δηλαδή πάρει κάποιες πρωτοβουλίε, οι οποίες είναι ευρύτερα, μπορούν φυσικά, να είναι ευρύτερα εφαρμοστές. Φυσικά, φυσικά. Άρα. Αυτό είναι και το νόημα. Άρα. Και βέβαια από την άλλη μεριά, ανάποδα... Ε, έχουμε και την τύχη η, η μαμά εταιρεία να δοκιμάζει κάποιε λύσει. Όπω είναι ένα αντίστοιχο ψηφιακό βοηθό. Να, να συγχαρώ εδώ τον κύριο Υπουργό, γιατί δοκίμασα. Για να, τρέξω, <σχελίδια> να τρέξω... <σχελίδια> έχω ήδη <έχω, έχω> εμπειρία. <σχελίδια> δοκίμασα να τρέξω κάτι στην αναζήτηση, δηλαδή το, το απλό <σχελίδια> σύστημα, <σχελίδια> και στο ψηφιακό βοηθό. Ε, Ήμουνα υπερευχαριστημένο, γιατί η αναζήτηση μου έβγαλε άπειρα αποτελέσματα. Ο ψηφιακό βοηθό ήταν συγκεκριμένο. Συνέχισα τη συζήτηση για κάτι συγκεκριμένο και μου έδωσε και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ενώ Ήμουν στο ΤΣΑΚ να απογοητευτώ. Λέω: Δεν θα, θα μπορέσετε να μου δώσετε το συγκεκριμένο, αλλά ε, ήταν εξαιρετικό. Οπότε ε. χάρηκα πάρα πολύ. Μιλάνε yeah. οι πελάτε μα. <laughs> έτσι, έτσι, έτσι. Και εδώ, έναν αντίστοιχο ψηφιακό βοηθό που προσπαθεί να φτιάξει και η Heineken για τα συστήματά τη. Τσατζιμπιτί. Τσατζιμπιτί. Το οποίο όμω προφανώ λόγω cybersecurity πρέπει να είναι περιορισμένο. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι που πρέπει να δούμε στην όλη η ιστορία του AI. Να είναι περιορισμένο. Ε, Προφανώ να έχει πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε που θέλουμε εμεί για να μπορέσει να μα βοηθήσει η εκάστοτε επιχείρηση, αλλά θα πρέπει να είναι περιορισμένο ότι ό,τι πληροφορίε μοιράζεται στον έξω κόσμο. Mm. Έτσι. Mm. Αυτό είναι ένα σημαντικό και ε, εντάξει, μια αυτούς, ισορροπία που πρέπει να βρούμε. Πώ θέλει να οι χρήστε, αυτό είναι μόνο. Το και αυτό είναι το... που δίνει και αυτό που, που μοιράζεται ναι, τα αντάλλαγμα του είναι, είναι πάρα Συστά. πολύ σημαντικό. Ε, αυτή τη στιγμή. Πιο δύσκολο είναι να καλύψει ένα καινούριο σύστημα, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε είναι AI, είτε είναι Digital Twin, είτε οτιδήποτε, από πλευρά Cyber Security, παρά να το χρησιμοποιήσει. Πιο εύκολο να το χρησιμοποιήσει, παρά να το καλύψει, α πούμε. Ναι, ναι. ναι. Οπότε... Φυσικά, έχετε, έχετε μπει για τα καλά, από ό,τι καταλαβαίνω, στο industry 4.0. Φυσικά, είτε θέλουμε στο Full Digital ή το εργοστάσιο. Ε, προσπαθούμε. προσπαθούμε ναι. έτσι. Έχουμε δηλαδή και τρόπο ε, διαχείριση των συστημάτων μα, όλο πλέον είναι ψηφιακό. Αλλά και με, στην παραγωγή, δηλαδή ό,τι παλιά γινόταν στη βάρδια με χαρτιά και τα λοιπά και όλα ήταν πληροφορία η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μπορεί να χανότανε. Τώρα πλέον έχει γίνει όλη η ψηφιακή. Yeah. Και σιγά, σιγά εξυγχρονίζουμε και όλα τα συστήματα. Yeah. Τα, τα παλιά που υπάρχουν, ε, ο αυτοματισμός, να το πω έτσι, να γίνει ψηφιακό. Ναι. Έχουμε τη χαρά να είναι τα περισσότερα σύστηματα ζήμενε, οπότε και Μες. εκεί έχουμε μια Ας, συνεργασία. Θα ήθελα να το τονίσω <laughs> εγώ Ότι πραγματικά έχετε και πολύ καλά συστήματα αυτοματισμού, τα οποία αναβαθμίζονται mm. και κοιτάζουν και στο μέλλον Σωστά. εύκολα να μάλιστα. συνδεθούν. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ε, θέλω να ρωτήσω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχουμε 18 λεπτά. Πού πάμε ποια είναι η επόμενη ημέρα, δηλαδή. Ε, ε, post the thomas, anthony, in what way? What, what's the next day, let's say? all of that. digital twins and uh, ai and all that. in, in, a, in a two years' time, yeah. I, 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 don't, I don't say five or ten years, we don't know, but in two years it, it may be okay. yeah, i think the, um, the, biggest, uh, the biggest hurdle to get to where we want to be in two years is the adoption of, uh, of advanced software. At least mm. for myself, and I know for um, large parts of Vasilis' business, that's a very big hurdle: is mm -hmm. adoption of advanced software. Um, AI will help us push there. I believe that um, two years is a two years is a time frame whereby um, we could have uh, companies like Athenian Brewery having new tools available that they did not have before for digital twin technology that incorporates physics-based simulation models in new ways. Um, you know today there's automation software available uh, tomorrow. I'd like that automation software to be much more intelligent, much mm -hmm. more able to um, predict the future, predict the future for everybody and that to me, uh, I think two years is an aggressive timeline uh, but I think in two years you'll start to see the beginning of that for companies beyond the traditional consumers of advanced software. does mm -hmm. mm -hmm. it go? Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό σε όλου μα το οποίο λέγεται sustainability. Το sustainability είναι. Μίλησαμε είναι, για sustainability. Ναι, είναι, είναι πολύ η βασική σημαντικό. προτεραιότητα ναι. που επηρεάζει από εταιρείε όπω είναι η Hannikan, από startup εταιρείε, από το κράτο, από ναι. εταιρείε software κτλ. Mm -hmm. Το οποίο τι σημαίνει το sustainability, ότι όσο πιο γρήγορα προσαρμόσει αυτά τα νέα εργαλεία, τόσο πιο sustainable θα είσαι. Mm -hmm. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλο τη ημέρα στι εταιρείε, αυτό είναι που δίνει την αξία, αυτό που δίνει τι επενδύσει, αυτό που. Κατευθύνει τη, τη, τη ρότα προ mm -hmm. τα που θα κινηθούμε όλοι. Και, και προφανώς... Προφανώς δεν μιλάτε μόνο για το ESG τώρα. Όχι μόνο για το ESG. Έτσι, για μιλάτε το... γενικότερα. <laughs> <κι είναι. laughs> βέβαια, Έτσι. το sustainability τη εταιρεία. Πηρεάζει, όχι, mm. πηρεάζει mm. και όλου του κλάδου, ε, όλα βέβαια. τα κανάλια, ναι. ναι. τι συνεργασίε. Ναι, ναι. Δηλαδή, από απλά πράγματα ότι δεν θα νοικιάζω ένα κτίριο που δεν θα είναι carbon neutral τα επόμενα χρόνια, mm. γιατί θα είναι απέτηση των εταιριών. Ναι. Μέχρι το πολύ απλό ότι θα πρέπει το προϊόν το οποίο παράγω να καλύπτει συγκεκριμένε προδιαγραφέ mm -hmm. τα οποία σε global επίπεδο θα είναι πολύ. Οπότε αναγκαστικά αυτέ οι τεχνολογίε θα έρθουν και θα έρθουν γρήγορα. Και θα γίνουν adapts στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εταιρείε να γίνουν πιο στα σθένα. Mm -hmm. Και αυτό είναι το, το, ο βασικό οδηγό για τα επόμενα χρόνια, σε όλου μα. Πώ θα το κάνουμε αυτό, κύριε Υπουργέ. Εμεί αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και να συνεχίσουμε το κάνουμε με την ίδια ταχύτητα είναι το να διευκολύνουμε τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα. Να ξεμπερδεύει με τη γραφειοκρατία, να ξέρει τι αύριο το πρωί την περιμένει. Το επόμενο βήμα για το 2024, δεν θα φύγω καν για το 2025, αγαπητέ Γιάννη, γιατί θεωρώ πως είναι πλέον τόσο γρήγορε οι αλλαγέ που δύσκολα θα τι προβλέψει και θα τι τοποθετήσει στον χρόνο. Είναι το να πάμε από την εποχή που μετρούσαμε με χαρά τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Και όντω, 1610, μήναν 10, δεν ξέρω, τα τελευταία λεπτά μπορεί να έχει αλλάξει κάτι. Το να πάμε να βλέπουμε πλέον πόσα πιστοποιητικά καταργούμε. Διότι μέχρι σήμερα τι καταφέραμε. Έγινε τεράστια δουλειά στο Υπουργείο την προηγούμενη τέτρα ετία από τον Κυριακό Πιαραγκάκη και την ομάδα του. Ότι καταφέραμε και ανοίξαμε τι βάσει, σπάσαμε τα σειλό του Δημοσίου και πλέον αυτά τα δεδομένα τα είχαμε διαθέσιμα για όλου. Το πρώτο βήμα λοιπόν έγινε. Το δεύτερο βήμα πλέον είναι να καταργήσουμε επιστοποιητικά, Ακόμα και σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή είναι τελείω αδιανόητο όταν τα δεδομένα είναι κάπου στο κράτο και από την άλλη υπάρχει ένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ο οποίο κάτι θέλει για μα. Κάτι αιτηθήκαμε εμεί από εκεί να πρέπει να τα δώσουμε σε PDF. Κατευθείαν τα, τα ζητάει Έχει. με την έγκρισή μα, δηλαδή ένα μήνυμα στο wallet. Η επόμενη χρονιά είναι χρονιά Wallet για το ελληνικό δημόσιο. Α, μπράβο, ήθελα. Ένα μήνυμα ναι. ότι ο τάδε φορέα δημόσιο, ιδιωτικό, θέλει από σένα ποιο είσαι, ποιο είναι ο πατέρα, πότε γεννήθηκε, ποια είναι η οικογενική σου κατάσταση, ανάλογα με το τι έχουμε ζητήσει, συνεννοεί να πάρει αυτά τα δεδομένα. Πώ πάμε με τον προσωπικό αριθμό, Ρωτάω Σήμερα κάτι σαν είναι... τώρα, γιατί είναι. Είναι κομβική ημέρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε στον Άντωνη ότι στην ναι. Ελλάδα έχουμε τέσσερα μητρώα. Δυστυχώ έχουμε ναι. τέσσερι διαφορετικού αριθμού που χαρακτηρίζουν του Έλληνε πολίτε. Όχι μόνο στον Άντωνη, αλλά και στου ε, φίλου μα που ήρθαν από το εξωτερικό. Ε, είναι όντω περίεργο και παράξενο το να μην έχουμε έναν μοναδικό αριθμό. Μοναδικό οπότε επιτέλου. Εισάγουμε με καθυστέρηση στην Ελλάδα την έννοια του προσωπικού αριθμού, ενό αριθμού που θα διέπει πλέον οριζόντια τα μητρώα αυτά. Θα είναι ο ένα και μόνο αριθμό που θα πρέπει να ξέρουμε, ο ένα και μόνο αριθμό που θα μα χαρακτηρίζει το κράτο. Σήμερα λοιπόν περνάμε από ακρόαση, από την αρχή προστασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία ελέγχει τη συμβατότητα με το GDPR και τα προσωπικά δεδομένα. Από την ώρα που θα πάρουμε το OK, εφόσον πλέον όλα όσα έχουμε καταθέσει είναι επαρκή, η νομοθεσία προβλέπει να βγάλουμε ένα προεδρικό διάταγμα, βγαίνει σχετικά γρήγορα. Άρα θεωρώ πω. Στι αρχέ του 24 πλέον θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον προσωπικό αριθμό και να ενοποιήσουμε πλέον όλα τα μετρά του κράτου. Okay. Άρα το 2024 είναι χρονιά wallet, χρονιά στην οποία θα σταματήσουμε να μπαίνουμε στο AGAV και να κατεβάζουμε σε PDF και να στέλνουμε πίσω PDF για να ξαναγράψουν αυτά τα οποία θα δουν στο PDF οι αρχέ που θα τα πάρουν. Mm -hmm. Πάμε σε μια χρονιά που φεύγουμε από τη διακίνηση των αρχείων και πάμε στη διακίνηση δεδομένων. Και φροντίζει και η Ευρώπη γι' αυτό. Κύριε Κορδά, έτσι δεν είναι το wallet, τι είχατε σηκώσει προχθέ. Σωστά, καλά θυμάμαι. Ε, μεγάλη ναι, μέρα ναι, γιατί συμφωνήσαμε, ναι, ναι. Γιατί συμφωνήσαμε πολύ, και στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία το Wallet. Συμφωνήσαμε ναι. και στην Ευρώπη πλέον και δεν είναι το κοινό ε, ψηφιακό μα έγγραφο. Ναι. Ε, γιατί ρωτάνε αρκετοί. Εντάξει, ωραίο το Wallet τη Ελλάδα, αλλά δεν πάω πιο έξω από, το, από mm -hmm. τον κουισέ τη Αιτζίαν. Είναι προφανέ διότι η Ευρώπη μετά από μαραθώνε και εδώ συζητήσει συμφώνησε για τα πρότυπα που θα ακολουθήσουμε. Mm -hmm. Οπότε πλέον το καινούργιο, καινούργιο μα ταυτότητα θα ακολουθεί αυτό το κοινό πρότυπο για να μπορούμε πλέον να ταξιδεύουμε παντού. Ναι, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι λέει η Καινοτομ, πού θα βούμε μέσα σε δύο χρόνια. Έξε, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μια βιομηχανία που θα έχουμε μεσα σε πάντα προσεκτικά βήματα. Γιατί, αν γίνει κάποιο λάθο, μπορεί να σκοτωθεί yeah, άνθρωπο yeah. ή να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι δύο χρόνια δεν είναι πολλά για να αλλάξει mm -hmm. κάτι τόσο δραματικό στην yeah. αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κατευθύνσει υπόθηκαν ήδη στο προηγούμενο πάλι Είναι η διασυνδεσιμότητα των αυτοκινήτων μαζί μεταξύ των mm -hmm. αυτοκινήτων και με υπηρεσίε στην πόλη είναι το αυτόνομο όχημα και το electrification. Στο electrification προχωράμε πολύ καλά και θα δούμε τα ποσοστά να αυξάνονται των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σίγουρα. Τώρα το κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα δίνει μεγάλη όθηση στο κομμάτι του αυτόνομου οχήματο mm -hmm. και θεωρώ ότι θα υπάρξει επιτάχυνση και θα δούμε τα αυτόνομα αυτοκίνητα να μπαίνουν σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια στη ζωή μα. Παρ' όλα αυτά, Σχετικά αργά και με προσεκτικά βήματα. Στα επόμενα δύο χρόνια ενδεχομένω να δούμε αυτονομία σε εθνική οδό. Φορτηγά ή αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούν όντω ε, στην εθνική ε, οδό ε, να κινούνται ε, αυτόνομα, ε, με ε, τον οδηγό yeah. να μην χρειάζεται yeah. να yeah. έχει yeah. την προσοχή yeah. του στον δρόμο ή να κρατάει το τιμόνι. Απλά θα πρέπει να είναι εκεί, έτσι ώστε να επέμβει σε ένα χρόνο 10-15 δευτερολέπτων, αν το αυτοκίνητο για κάποιο λόγο αναγνωρίσει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί πλέον να, να ανταποκριθεί. Yeah. Ε, από εκεί και πέρα χρειάζεται σίγουρα περισσότερος χρόνος για να φτάσουμε στο απόλυτο αυτό νομόχημα και νομίζω ότι ακόμα ο στόχος έχει, έχει έχουμε mm. δρόμο για mm. να τσέ, το μου, τι, τι, ε, Αυτό που αναρωτιέμαι είναι εάν έχουμε το κατάλληλο, όχι γραφειοκρατικό, αλλά θεσμικό νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, αν συμβείτε οτιδήποτε, ακόμα με τα τρίκαλα, τι είχατε κάνει το. Συγγνώμη. Έχουμε λύσει εμεί το πρόβλημα. Όχι, η είναι. Με το μόνητο ρίχατε εσεί. Η αλήθεια είναι, είναι... είναι πω όταν χρειάστηκε. Ναι. Υπάρχει διπλή νομοθεσία και ναι. τώρα με το παλιό μου καπέλο ναι, ναι. του Δημάρχου, όταν ναι, ναι. το 2016. Βγάλαμε το πρώτο αυτόνομο όχημα στα Τρίκαλα. Γράφηκε νομοθεσία ειδικά για αυτόνομο όχημα ναι. στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που τότε δοκίμασε νομοθεσία για οτόνομους μπάσει. Ε, τι κάναμε, όντω η λύση ήταν το κέντρο ελέγχου, mm -hmm. όπου με zero latency θα έπρεπε να υπάρχει εικόνα και υπήρχε εικόνα. Και υπήρχε βέβαια και ο υπεύθυνο ήταν ο άνθρωπο που έλεγχε το που κέντρο ελέγχου. Στα, στα monitors. που ήταν στα μόνιτορ. Και υπήρξε και δεύτερη νομοθεσία πριν από δύο χρόνια, Δεκέμβριο του 2021, όπου καιροποιήθηκε παλιά η νομοθεσία επί Μιχάλη Παπαδόπουλου, ναι. υφυπουργού μεταφορών, ακριβώ για να προσαρμόσουμε πλέον τα δεδομένα Και στε... ακολούθησε και η Ευρώπη αυτό. Τα ευρωπαϊκά το δεν τα έχω. Δεν ξέρω όχι, και ω όχι, δηλαδή. όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί Για την αυτόνομη οδήγηση. Ναι, έτσι ακριβώ. Εννοώ το οδήγηση. νομικό πλαίσιο, πλαίσιο, το οποίο ε, καλύπτει ή δεν καλύπτει. Την αυτόνομη οδήγηση. Την αυτόνομη Άμα συμβεί κάτι, ποιο τον πληρώνει, α πούμε. Ε. υπάρχει. Ε. Ναι. Να. Αυτό, αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο αρνητικό σημείο αυτή τη στιγμή. Το θέμα τη νομοθεσία δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ναι. Σίγουρα ο κύριο Υπουργό γνωρίζει ναι. καλύτερα. Εγώ θα ήθελα απλά να προσθέσω δύο λόγια στα, στα στάνταρ, στα βιομηχανικά που υπάρχουν, που συνήθω mm -hmm. αυτά σιγά σιγά γίνονται μέρο mm -hmm. τη νομοθεσία. Mm -hmm. Στο κομμάτι των στάνταρ που χρησιμοποιεί η αυτοκινητοβιομηχανία για να δημιουργήσει ασφαλή συστήματα, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλά. Mm. Γιατί όλα αυτά τα πρότυπα που ακολουθούνται είναι ή προσπαθούν να είναι ανεξάρτητα από την τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται από κάτω, mm -hmm. προσπαθούν να αναγνωρίσουν του κινδύνου και να δημιουργήσουν μηχανισμού που θα παρέμβουν για να αποτρέψουν Το του κινδύνου σε περίπτωση που θα γίνει κάτι mm -hmm. και δεν έχει σημασία αν ο αυτοματισμό από κάτω γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη, με κλασικά συστήματα ή με κάποια άλλη μέθοδο. Υπάρχουν κάποια επιπλέον συστήματα που πρέπει να διερευνηθούν. Κάποια ανάλυση που πρέπει να γίνει, για παράδειγμα, τι γίνεται με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο machine learning, Βέβαια. που είναι κάτι που δεν καλύπτεται από τα πρότυπα. Συγγνώμη, στην πόλωση τώρα. Το bias και όλα αυτά. Όχι την πόλωση, αλλά για την εκπαίδευση των νευρολογικών διαδικτύων ναι. χρειάζεται ναι. τεράστια ποσότητα δεδομένων ναι. που κανονικά κάπως θα πρέπει να αποθηκεύονται, να έτσι ώστε ακόμα και αν κάτι πάει στραβά να μπορούμε 10 χρόνια μετά να πάμε να δούμε τι πήγε λάθο με την εκπαίδευση, για παράδειγμα. ποια σενάρια ήταν αυτά που δεν μπορέσαμε να πιάσουμε και φτάσαμε σε ένα τυχέ συμβάν. Αυτά ενώ ρυθμίζονται για τα κλασικό software development και hardware development, έτσι όπως είναι ακόμα στα standards που χρησιμοποιούμε τουλάχιστον εμείς, τώρα αρχίζουν να γίνουν κάποια βήματα για να καλυφθούν και αυτά τα mm. κενά. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Έτσι, και η πόλωση και όλα αυτά. Τι γίνεται εκεί στη, στην Πύρα? Στην Πύρα ε, είμαι πεπισμένο ότι δύο θα είναι τα κλειδιά για τα επόμενα mm. δύο χρόνια. Mm. Το ένα αναφέρθηκε ήδη, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι ναι. δηλαδή ότι Είμαι, είμαι σίγουρο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη για να μπορέσει. και, και μιλάω για φωδιαστική αλυσίδα κυρίω, παρά το ESG κομμάτι, ε, απαιτεί την πρόοδο την ψηφιακή έτσι, και όλο τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Γιατί διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή. Κυρίω οικονομικά, αλλά και πρακτικά. Οπότε, ό,τι ακριβώ θέλουμε, δηλαδή το decarbonization, ε, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πάμε σε βιώσιμη ανάπτυξη, απαιτεί πιο πίσω του να υπάρχει υποδομή ψηφιακή για να μπορέσει να υπάρχει ε, ο αυτοματισμός που απαιτείται για να γίνει όλο αυτό, για να μπορέσει και όλες να, να υπάρχουν και τα κεφάλαια να επενδυθούν για να γίνει, έτσι. Οπότε είναι προαπαιτούμενο. Και συνήθως θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ναι. Το άλλο το κομμάτι που πιστεύω ότι έχει πολύ ψωμί ε, είναι η βιομηχανική γυτνίαση. Δηλαδή, δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι υπάρχουν πράγματα ε, όπω είναι. Εντάξει, δεν είναι κάτι από αυτά που αναλύουμε εδώ τόσο αυτή τη στιγμή, όπω το AI και το Digital Twin, αλλά Όπω το 3D printing, το οποίο έχει νόημα για τη βιομηχανία, θα πρέπει να υπάρξουν hubs, ίσω μέσα στις ΣΕΤΒΑ, μέσα στις ΒΠΕ, καλό θα ήταν υπό την αιγίδα του κράτου, mm. ε, yeah. ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Αθηναϊκή μπορεί μόνη τη να μην μπορεί να υποστηρίξει μια εταιρεία ή ένα hub για 3D printing, να μην κάνει τόση χρήση, αλλά μια ΒΠΕ μαζί σίγουρα θα μπορέσει να το mm. ε, απασχολήσει full time. Ναι. Έτσι. Ίσως, δηλαδή, να πάμε σε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι ψηφιακ... θα βοηθάνε από μία ΒΠ όλες τις γειτονικέ βιομηχανίες. Οπότε, νομίζω ότι ε, το sustainability και ε, τη το... βιομηχανική γυτνίαση θα είναι αυτά που θα οδηγήσουν τον ψηφιακό μεταξυματισμό τα επόμενα ένα με δύο χρόνια. Θα είναι κάτι που θα δούμε δηλαδή πολύ, πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καταληκτικά, what do you want to add to this discussion, anthony? Uh, i would add that um, you know, i think that we, uh, i'm excited for what our industry can offer all of this, um, mm -hmm. and i hope that uh, we find an accepting uh, public with regard to ai technology, mm -hmm. because it's very exciting. Uh, you know, some of the things that the minister and, and uh, government in general will add are important checks and balances, but the future is very bright. Um, and I think the only other thought I have is that I feel we're uh, similar to where we were in the 1990s, the beginning of kind of the web and uh, that changing everybody's lives. And I, I think we're there now and I'm excited to see where it goes. Okay the future is bright. Χατζικο. Νομίζω ότι το future is bright και για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο καλή η περίοδο. Ναι, δεδομένου ότι και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είμαστε σε yeah. ένα πολύ καλό στάτου και όσον αφορά την οικονομία αλλά και όσον αφορά τι επενδύσει κτλ. Νομίζω πρέπει να είμαστε optimistic. και Αν καταφέρουμε να ενώσουμε λίγο το, το οικοσύστημα των ελληνικών εταιριών, είτε σε επίπεδο ΕΤΒΑ, είτε σε επίπεδο τεχνογνωσία, με κάποια hub τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν αυτέ τι τεχνολογίε πιο γρήγορα και με τα χρήματα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα στην αγορά, νομίζω η Ελλάδα είναι σε ένα πολύ καλό momentum να φέρει αυτέ τι τεχνολογίε. Υπουργέ μου. Εθενιζόμενο και εγώ την ίδια άποψη, μάλιστα σήμερα ξεκίνησε, από χθε ξεκίνησε και σήμερα συνεχίζεται η συζήτηση για τον προπολογισμό στην Βουλή. Σήμερα το βράδυ, ε, περίπου αυτό το οποίο ο κ. Κατσίκο είπε, λέω, και ε, για την έμπνευση <laughs> να προσθέσω μερικά. Ε, να πω ότι η τεχνολογία πραγματικά πρέπει να σταθεί σε διάφορε εκφάνσει δίπλα στον πολίτη. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογία, παρότι η αιτία, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μια μάδα ανθρώπων και επιχειρηματιών γύρω από την τεχνολογία. Στην ουσία, έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δομείται μέσω τη τεχνολογία ανάμεσα στον πολίτη και το κράτο. Και εδώ η τεχνολογία έρχεται να βάλει περιεχόμενο και να φέρει πιο κοντά πλέον τους πολίτες βλέποντας πως κάτι αλλάζει στη ζωή τους. Και κλείνω ε, να πω ότι με γιατί η Εθνική Ισορροπία δεν κάνει αναψυκτικά. Σας είχα έτοιμο <laughs> το όνομα για τον bot. Θα το μπορούσατε να το πείτε ξεδιψάει <laughs> με AI στο τέλο. Αλλά... Αλλά θα το Θα το κρατήσουμε. <laughs> θα το κρατήσουμε. Για κρατήστε το. Ε. Για πάμε εδώ. Και εγώ να κλείσω απλά με ένα μήνυμα αισιοδοξία. Βλέπουμε ειδικά εκεί στη Θεσσαλονίκη το οποίο έχει αλλάξει. Δηλαδή οι εταιρείε έρχονται, δημιουργούνται και αρχίζει να δημιουργείται ένα οικοσύστημα. Παρόλο την πτώση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη, αυτό προ το παρόν συνεχίζει να, να ισχύει στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα γενικότερα. Και θέλω να πιστεύω ότι και τα επόμενα χρόνια θα, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στο κομμάτι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ε, ναι. ναι, να πω και εγώ ότι επειδή έχουμε και μια εμπειρία και από τι υπόλοιπε χώρε ανά τον κόσμο, ναι. να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενο γιατί η Ελλάδα φαίνεται ότι θα είναι μπροστά, θα είναι πρωτοπόρα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί απλά έχουμε την, την τάση να, να ακούμε και να δεχόμαστε καινούρια πράγματα. Δεν είμαστε κλειστοί και νομίζω ναι. ότι σε όλο αυτό το ταξίδι, το τεχνολογικό, το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να είμαστε ανοιχτοί. Ανοιχτοί σε νέε ιδέε, σε νέε τεχνολογίε και να μην, να μην αποκλείσουμε κάτι. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε, σε καλό δρόμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ μόνο θέλω να ευχαριστήσω και εσά που μα ακούσατε και όλου όσου συμμετείχαν εδώ τώρα στο πάνελ αυτό και πρώτα τον Υπουργό βεβαίω. Ε, πραγματικά ευχαριστώ. Πραγματικά αξίζει ένα χειροκρότημα σε όλου σα. Έτσι. Να είστε καλά.